Καλημέρα, Νικητά, κυρίες και κύριοι. Το μεσημέρι θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την κατάσταση της υγείας της Υπουργού. Η Ζέτα Εμιλιανίδου, να πούμε, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Υγείας στην Αθήνα, όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα το πρωί της Δευτέρας. Άρα, αυτό που λέγαμε από την πρώτη μέρα, ότι τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται κρίσιμα, εξακολουθεί να ισχύει αυτό που λένε οι γιατροί. Σωστά, και όπως μας είχε αναφέρει χθες ο προσωπικός ιατρός της κυρίας Εμιλιανίδου, ο δόκτωρας Πέτρος Αγαθαγγέλου, τέτοια περιστατικά αξιολογούνται ανά 24 ώρο, ώστε να επέλθει μια ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική πορεία. Τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα αύριο, όπως πληροφορούμαστε, θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης της Υπουργού σε νευρολογικό επίπεδο, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την κλινική της εικόνα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι από το ιατρικό ανακοινωθέν που αναμένεται. Ό,τι αλλάξει μέρη αυξεντίους θα μας το μεταφέρει. Σε ευχαριστούμε.